παρακαλώ πολύ. Η νύφη που μίλα. Πρόσεχε τους φορούς, η γυμονούσα. Τι ωραίο που είναι αυτό το φόρεμα. Καταρχήν, είναι το τέλειο φόρεμα της Αιγίου. Γιατί κρύβει με αυτό εδώ που κάνει, με την τσαχπινιά του. Μπορώ να σε πάρω μια αγκαλιά και ο Νέαν. Και πια μια παντρεμένη. Να ζήσεις, να ευτυχήσεις. Βίων ανθόσπαρτο. Την έκανες έτσι. Μ' άρεσε σαν ύφη και λέω να δίνω με συνέχεια όλη τη βδομάδα. Σου πάει πολύ πάντως. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ και το μαλλί και αυτό όλο. Για δείξε μας τη Βέρα. Ναι, ναι. Κορίτσια, έχετε όλες τις ελπίδες. Αφού παντρεύτηκα εγώ, το μαύρο πρόβατο. Νιώθω κάπως. Πιο γυναίκα, πιο παντρεμένη. Πες μας τα πάντα για το γάμο. Ήταν κάτι πολύ απλό, το κάνετε μεταξύ σας. Ήταν στο Δημαρχείο και ήταν μεταξύ λίγων φίλων. Πες μας από τη στιγμή που ξεκίνησες να ετοιμάζεσαι για να βάλεις... Ήτανε σαν συνωμοτικό κλείσιμο του ματιού. Δηλαδή είπαμε πάμε να παντρευτούμε. Και την τελευταία εβδομάδα ξεκίνησε και όλη αυτή η προετοιμασία. Δεν είχε δηλαδή γίνει κάτι προσχεδιασμένο ή δεν υπήρχε κάποιος να με βοηθήσει για όλα αυτά. Γιατί συνήθως έχεις κάποιο σύμβουλο, πας σε μια εταιρεία, κάπου απευθύνεσαι. Εμένα έγιναν όλα έτσι τη τελευταία στιγμή, αλλά λέω από εκεί βγαίνει η φράση το όλα του γάμου δύσκολα και η νύφη. Γιατί τελικά στη τελευταία στιγμή, και πρέπει να το παθαίνουν αρκετές νύφες αυτό, είχα μικρές ανατροπές. Δηλαδή, πήρα τελευταία στιγμή το φόρεμα από τη φίλη μου τη Φιώρη. Έπρεπε να γίνουν κάποιες μετατροπές, το πήρα Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ. Πάω να πάρω τα παπούτσια που είχα κλείσει σε ένα κατάστημα και βλέπουμε ότι δεν ταιριάζουν καθόλου χρωματικά. Οπότε η νύφη με την κοιλιά στο στόμα αρχίζει να ψάχνει παπούτσι. Πού πας, μουρλοκακομήρα, με την κοιλιά. Έρευνα για το παπούτσι και το θέλει και κόντρα η νύφη, γιατί είναι και λίγο μόδα και μη φορέσουμε λευκό όπως τώρα, γιατί δεν είναι και το νυφικό. Στο Δημαρχείο φορούσα ένα πιο απλό φόρεμα. Οπότε μέχρι τις 9 η νύφη ήταν στα μαγαζιά. Και... Μέχρι τις 9 ήσουν στα μαγαζιά. Και προσπαθούσε να δει τι θα κάνει με το θέμα παπούτσι. Βρε, πώς της έρνεις αυτή την κοιλιά που είναι τούρλα, αυτός ο ιός, τι να κάνω. Στον 7ο μήνα και σέρνεις και τρέχεις με το τακούνι στα μαγαζιά για να βρεις παπούτσι. Μουρλοκακομήρα η νύφη. Και συνεχίστηκε. Φυσικά δεν κοιμήθηκα ούτε μία ώρα το βράδυ από το στρες. Η άγρυπνο νύφη, θα μπορούσε να είναι δείγμα του Λουντέμι. Η άγρυπνη νύφη, δεν κοιμήθηκα ούτε μία ώρα. Ξύπνησα με το κύκλο, μη του κύκλου στάρατε και είχα πανικό τι θα τον κάνουμε αυτό το κύκλο. Αλλά το Βικάκι που είναι και εδώ στο Στάρι ήρθε και τα διόρθωσε όλα μια χαρά. Και μου λέει μην αγχώνεσαι. Να ξέρεις ότι όλες οι νύφες δεν κοιμούνται το προηγούμενο. Όλες. Οι περισσότερες έχουν άγχος με το γάμο. Εγώ το απέδωσα στην εγκυμοσύνη ότι κούναγε το μωρό, γιατί δεν ήθελα να δεχτώ ότι έχω άγχος, αφού δεν με ενδιέφερε ο γάμος. Το πιο αστείο είναι ότι ο σύζυγος, πια πήγα να πω ο σύντροφος, είδε σε συνήθεια, μου λέει ο Στέφανος το πρωί, μα δεν σε ενδιέφεραν όλα αυτά και τελικά υπερπαραγωγή, θα βάλεις καπέλο, έχεις κάνει νηφικά, έχεις δεύτερο ρούχο. Αυτό εδώ, σκέψου και να σε ενδιέφερε τι θα γινότανε. Την επόμενη μέρα, τελευταία στιγμή, ο Κομωτής, επειδή δουλεύει και σε κάποιο νυχτερινό κέντρο και κάνει μια τραγουδίστρια, δεν μπορούσε να έρθει. Οπότε έμεινα και χωρίς κομμότρια. Και μου λέει: θα σου στείλω μια κοπέλα. Και ήταν μια κοπέλα από κάποιο κομμωτήριο τη Ακράτα. Μια χαρά είναι καλή Ακράτα και την ευχαριστούμε. Αγχωμένη, γιατί θα έκανε τη Star Julia Γοράκη. Νόμιζα ότι θα κάνει την Τζένιφερ Λοπέζ. Τα οποία μαλλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία σε πλέον. Ναι, γιατί η Ακράτα έχει καλό πιστολάκι. Αλλά τι γίνεται. Έρχεται η Ακράτα. Δεν έχει κοιμηθεί λέει, και εκείνη τη νύχτα από την αγωνία τη. Έλα, μωρέ. Ναι, πολύ λίγο. Και τη λέει: δεν ξέρω τι να κάνω και αγώνεται. Και μου λέει: πάνω στο άγχος μου ξέχασα και πιστολάκι και σίδερο. Κοπελιά έχεις και η νύφη μαθαίνει εγκεφαλικό. Στραβώνει και η νύφη και εξάγνυπνος και το παπούτσι τελευταία στιγμή. Α, το παπούτσι ξέχασα να σου πω ότι ήρθε Σάββατο πια στο μαγαζί, δεν είχα νούμερο. Στο παπούτσι είναι αυτό που φόραγες στις φωτογραφίες. Το εν λόγω παπούτσι. Που δεν φαίνεται, διότι είχες που είχες την κοιλιά τούρλα, ναι. Είχες που είχες ένα απλό μπες φόρεμα. Ο γαμπρός, ήθελες να βάλεις ένα παπούτσι, ο να θυμάσαι το γάμο σου για το παπούτσι. Ο γαμπρός δε, αψυχολόγητος, είπε θα τυχώ με γένεια τριών ημερών, τελευταία στιγμή του ήρθε να ξυριστεί. Φραπαδούρα κόπηκε κιόλας, ο λεύκος έχασε και το μαύρισμα. Είχε και ο γαμπρός απρόπτα. Το βλέπω ξαφνικά ξυρισμένο. Του λέω στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Δεν ξυρίζεται πριν. Εντάξει, και με όλα αυτά τα γλυκά απρόπτα.
ξεκινήσαμε για το Δημαρχείο. Ήταν οι οικογένειές μας μόνο αρχικά, η Κουμπάρη, η φίλη μου η Αφροδίτη Παπαξένου και η Μυρτώ Γιαλικάκη. Ήταν οι δύο μάρτυρες που σου λένε. Φτάνουμε στο Δημαρχείο, λέει ταυτότητες. Έχουν μάρτυρες, αλλά δεν στα λένε αυτά. Κανείς δεν είχε ταυτότητα. Άλλο! Λέω τελικά, συνομωτή, το σύμπαν μου κάνει φάρσα. Γίναν όμως, με καλή θέληση κάπως γίνονται όλα. Και επειδή εγώ δεν είχα τύχει να πάω σε Δημαρχείο, πετύχαμε μια πολύ καλή κυρία που είναι σε κάποια από τις φωτογραφίες, που έβγαζε το λόγο, που μας πάντρεψε και είπε πάρα πολύ γλυκά λόγια. Η Μυρτώ Γιαλικάκη ήταν η κουμπάρα σου? Η κουμπάρα μου. Έχετε κόντρα στυλ με τη Μυρτώ? Όχι κόντρα, απλά. Είχε πολύ γέλιο το στυλ. Έχετε η Μυρτώ? Περίμενε. Μετά τις διαφημίσεις θα μου το πεις. Θέλω να πω για τον διαγωνισμό που ξεκίνησε. Αυτό είναι πολύ αστείο με τη Μυρτώ και το στυλ. Δεν μπορώ να πάρω άλλα 5 λεπτάκια, please. Όχι. Τώρα να το πάρω, εντάξει, σε λίγο. Ωραία. Είσαστε πολύ κόντρα στυλ με τη Μυρτώ. Όχι απλά κόντρα. Πιο κόντρα πεθαίνεις. Και μου λέει, δεν θα σχολιάσω τον ντύσιμό σου. Λέω, εσύ δεν θα σχολιάσεις το δικό μου. Που θα ανοίξει το θερμόμετρο, που θα βάλω το θερμόμετρο και θα είναι όχι κάτω από τη βάση. Πού είναι καλή η Μυρτώ, η αλήθεια. Δείξτε τις φωτογραφίες που την έχουμε τη Μυρτώ. Αυτές είναι οι άλλες. Είναι οι φίλες μου, η μία είναι κουμπάρα η αριστερή. Η Αφροδίτη. Είναι κολλητή σου, φίλε. Είναι κολλητή μου η Αφροδίτη, που είναι ζωγράφος και έχει και καταστήματα ρούχων που με ντύνει συνήθως. Και η Μυρτώ, που αν τη δει, τώρα δεν φαίνεται. Το στυλ πάρα πολύ. Η Αφροδίτη πρέπει να είναι πολύ in fashion. Τελείως. Και έχει το ανάλογο κατάστημα που μας κολλήσει, προμηθεύει. Η Μυρτώ η Γιαλικάκη είναι, έχει ένα πιο. Καλλιτεχνικό στυλ. Καλλιτεχνικό, ναι. Ένα πιο καλλιτεχνικό στυλ. Η πιο... συνεφίλ που λέω εγώ, συνεφίλ στυλ. Ναι. Τις βλέπεις κάθε φορά που έχει βραδιές. Όταν σε είδε, σου είπε πως είσαι έτσι. Τι είναι αυτό φοράς. Δεν θα σχολιάσω. Δηλαδή θα σχολιάσεις για να μην σχολιάσω. Γι' αυτό αγαπιόμαστε, γιατί είμαστε διαφορετικές. Αλλά τη λατρεύω τη Μυρτώ, γιατί μ' αρέσει. Δεν είναι κάτι άλλο. Και, δεν είναι κάτι... και γελάμε μία με το στυλ της άλλης. Μας φαίνεται... Το έβαλε το Κάρι Μπράτσο στο κεφάλι το, το έβαλα. Αξεσουάρ. Καλά έκανες. Αυτό στο Δημαρχείο. Εντάξει, φορούσα ένα απλό καλά έκανες. Μαντό, ένα φόρμα να μην έχω. Θα το... έπρεπε να έχεις ένα στοιχείο που να σου δίνει ένα στυλ. Δεν πήγα και στο Δημαρχείο τύπου το... χιπονύφη. Ναι, θα μ' άρεσε να παντρευτείς έτσι βέβαια, με, κάπου αλλού, ίσως σε ναι, μια θα εκκλησία. Θα το κάνουμε στο νησί όταν πια γεννηθεί με το καλό το μωρό, για να είμαι σε ένα τρεχαντήρι. Με κορδέλες, την παραγωγή. Τώρα που πήρα το κολλάι, σκέφτομαι συνέχεια το γάμο. Μ' αρέσει τελικά. Σε αυτή τη ζωή, ό,τι κοροϊδεύεις, μπορεί καμιά φορά για να το λουστείς. Και μετά πήγατε έξω, φάγατε. Πήγαμε σε ένα εστιατόριο που ήταν εκεί κοντά στο Δημαρχείο. Που ήταν πολύ ωραίο στολισμένο το τραπέζι. Θα κανονίσει ένα. Η φίλη μου, ο Παναγιώτης και η Βανέσα μου το είχαν στολίσει. Και λίγο να έχει ένα χρώμα κουλέ του γάμου. Με μόνο με τους συγγενείς και 5-6 καλούς φίλους. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραία διακοσμένο το τραπέζι πάντως. Ναι, πάρα ναι. Πολύ όμορφο είναι. Κάναμε αγάπη πάρα φίλοι πολύ μου. Όμορφο. Και... μετά έφυγε η πρώτη φουρνιά, δηλαδή έφυγε η οικογένεια κάποια στιγμή και είχαμε ακόμη κάποιοι φίλοι. Πάντως έτσι που σε είδα με το γαμπρό, Τζούλη, δεν αισθάνομαι. Εγώ αισθάνθηκα ότι ταιριάζεται πολύ και ότι εντάξει. Μου τον έχει διαφημίσει πια τόσο πολύ το γαμπρό. Πολύ ωραίο παιδί είναι, αλλά και σε κούκλα είσαι δίπλα του. Όχι, εντάξει. Φυσικά τον δηλαδή... ανθρωπό σου εσύ τον βλέπει πάντα πάρα πολύ όχι, καλό. Δεν είναι ότι βλέπω τον άνθρωπό μου τώρα, εντάξει. Ναι. Τόσο πολύ που διαφημίζει τον γαμπρό και τόσο ωραίο παιδί και με το αυτό μας έπριξε. Εντάξει, και αυτή μια κούκλα είναι δίπλα του. Εγώ ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη και νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει με μια ιστορική. Πώς νιώθεις και πώς το. Μπορεί και ήταν είναι. Η χαρά μου που ναι. Έγραφε πολύ. Γιατί να εδώ οι κλασικές Τζουλιές. Τρίνε τα κουκάλια μου που λίγο διαφορετικά. Α, σε παρακαλώ, τώρα είμαι σύζυγος. Νομίζω θα αρχίσω εγώ την εβδομάδα. Δεν πρόλαβα. Σκέψτε το. Αγάπη μου τώρα πια είμαι σύζυγος. Δεν μπορεί να πει τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω. Μου αρέσει το ύφος. Είμαι σύζυγος. Θα πάρω μαθήματα. Μ' αρέσει αυτό το στυλ. Θα το κάνω. Θα το υιοθετήσω. Ξεκινάω. Λοιπόν, Τζούλη Αγοράκη, νύφη. Νύφη. Η νύφη. Η νύφη. Η οποία. Η νύφη με σκέρτσο βουγιουκλάκη. Σούπερ βουγιουκλάκι. Βουγιουκλάκι μη τρελή. Λοιπόν, πρέπει να κάνεις ένα μεγάλο πάρτι να μας καλέσεις όλους το καλοκαίρι. Αυτό, στο καλοκαίρι. Αφού γεννήσεις, με το μωρό, με το καλό, με το μωρό να κάνεις ένα πάρτι. Γιατί τον μπορούσα να πιω, δεν μπορώ να χορεύω, τι πάρτι να κάνω. Beach party. Beach party. Έγινε. Είμαι μέσα. Ωραία. Καλή πρώτη και καλύτερη. Λοιπόν, να πω για τη χαρτούρα, Τζούλη μου, γιατί έχουμε πάλι 10.000 να δώσουμε. Πληρώνει. Ναι, 10.000 ευρώ μετρητά. 90-11-50.